Εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους. Καταρχήν είναι η αισθητική αναβάθμιση του λιμανιού, της πόλης και της περιοχής. Είναι ουσιαστικό επίσης το γεγονός ότι αυξάνονται με αυτόν τον τρόπο οι πραγματικές τουριστικές υποδομές στην περιοχή. Και ένα τρίτο είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι κάτι που το κάνουμε και το πετάμε, αλλά είναι κάτι που το κάνουμε, το εκμεταλλευόμαστε και αποφέρει έσοδα σε εμάς, στο δημόσιο κατ' επέκταση, που είμαστε δημόσιος οργανισμός. Ένα άλλο σημείο που ήθελα επίσης οπωσδήποτε να σας πω είναι το εξής, ότι σαν έργο αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια ανάπλασης και βελτιστοποίησης των συνθήκων του λιμανιού. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία γίνονται αυτόν τον καιρό, συμπίπτει να γίνονται. Είναι καταρχήν είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, είναι αυτό το κομμάτι εκεί του λιμανιού, το τελευταίο που γεωγραφικά τελευταίο, που είναι, δεν ξέρω, 30 ή 40 χρόνια έτσι χρησιμοποιείται και άσχημο, θα ομορφύνει, θα δώσει ζωή στην πόλη και θα εξυπηρετήσει και πρώτα-πρώτα τον οργανισμό, γιατί εκεί θα δημιουργηθεί και ένας χώρος υποδοχής, όπως όλα τα λιμάνια, υποδοχής και ελέγχου των επιβατών της κρουαζιέρας και της ακτοπλοίας. Θα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ένα άλλο πολύ εξίσου σημαντικό είναι η ανάπλαση που σχεδιάζει και είναι έτοιμη, πανέτοιμη τώρα να αρχίσει μετά το Πάσχα, το έργο που κάνει ο Δήμος στα πλαίσια της ανάπλασης της πόλης. Ένα κομμάτι αυτής της ανάπλασης αφορά το παράλιο τείχος, το χώρο κάτω από το παράλιο τείχος. Αρχίζουν άμεσα εργασίες. Θα δώσει μια άλλη αισθητική στην πόλη και στο λιμάνι.